Η πληθώρα χρήσης των εναλλακτικών μέσων θέρμανσης, όπως τζάκια και σόμπες, έχει αυξήσει τα περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών στις οικίες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με τη σωστή και προσεγμένη αξιοποίησή τους από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Η ανοιχτή φωτιά, η φωτιά η οποία δηλαδή βγάζει τις αναθυμιάσεις της χωρίς να υπάρχει έξοδος και γίνεται αυτό μέσα σε ένα κλειστό χώρο, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν ένα μαγκάλι είναι ένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μαγκάλια. Ένα τζάκι το οποίο έχει μία έξοδο, γιατί υπάρχει καπνοδόχος, μία ξυλόσομπα ή μία άλλη σόμπα η οποία καίει μένα, αλλά υπάρχει μία έξοδος των καυσαρίων προς τα έξω, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η πρόκληση πυρκαγιών από τζάκια, καθώς όπως επισημαίνεται, ανοιχτή φωτιά ισούται με επικίνδυνη φωτιά. Η προϋπόθεση για μία σωστή καύση είναι η ύπαρξη εξόδου του καπνού, ο καθαρισμός του μέσου θέρμανσης, αλλά και το ανοιχτό παράθυρο, έτσι ώστε να ανανεώνεται ο αέρας. Η ανοιχτή φωτιά, η φωτιά η οποία δηλαδή βγάζει τις αναθυμιάσεις της χωρίς να υπάρχει έξοδος και γίνεται αυτό μέσα σε ένα κλειστό χώρο, είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν ένα μαγκάλι είναι ένα μαγκάλι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε μαγκάλια. Ένα τζάκι το οποίο έχει μία έξοδο, γιατί υπάρχει καπνοδόχος, μία ξυλόσομπα ή μία άλλη σόμπα η οποία καίει μένα, αλλά υπάρχει μία έξοδος των καυσαρίων προς τα έξω, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι οι έξοδοι είναι ανοιχτές, οι καπνοδόχοι είναι καθαροί και μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Άρα καθαρίζουμε τα τζάκια μας και αφήνουμε πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο. Και με μαγκάλι, πολύ έτσι απλά, ούτε λόγος, και μαγκάλι μακριά. Για την αποφυγή περιστατικών, το Πυροσβεστικό Σώμα ανήρτησε στο Facebook χρήσιμες συμβουλές, ειδικά για τη χρήση των εναλλακτικών μέσων θέρμανσης, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για καθαρισμό και συντήρηση κάθε χρόνο, σβήσιμο των θερματικών σωμάτων πριν φύγουμε από το σπίτι, αλλά και συστηματικό έλεγχο για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω επαφής με έφλεκτα υλικά. Καλό είναι να μην υπάρχει ενεργή φωτιά μέσα σε έναν χώρο. Όταν κανείς κοιμάται, δηλαδή όταν δεν βρίσκεται σε μια κατάσταση άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία μπορούν να φανούν. Και δεν μιλάω μόνο για το μονοξείδιο του άνθρακα, μιλάω για μια κάφτρα, μιλάω για μια να φύγει φωτιά μέσα από, για παράδειγμα, από το τζάκι, ένα ξύλο το οποίο θα σκάσει και θα βγάλει προς τα έξω ένα κομμάτι ξύλου το οποίο θα φλέγεται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.